Μας έχεις λείψει, αλήθεια είναι, από τότε, από το Survivor. Αλλά τώρα μάθαμε ότι ετοιμάζεις καινούργια πράγματα. Με την φετινή χρονιά, που είναι η χρονιά ελληνοκινεζικής φιλίας, τουρισμού και πολιτισμού, πήρα την πρωτοβουλία να κάνουμε την πρώτη ελληνοκινεζική παραγωγή στην Ελλάδα, να αναδείξουμε τις ελληνικές ομορφιές στην Κίνα, με ένα αντικείμενο που μου άρεσε πάρα πολύ, που είναι ο κινηματογράφος. Είναι μια ταινία που ξεκινάει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Γνωρίζονται οι δύο πρωταγωνιστές μας, ένα παιδάκι από την Κίνα και η Ελληνίδα, η ωραία Ελένη, όπως την ονομάζουμε μέσα στην ταινία. Συνεχίζεται διαδικτυακά η γνωριμία τους στο πέρας των χρόνων και τους βλέπουμε στο σήμερα. Και στο τέλος υπάρχει μια άλλη ανατροπή που κανείς δεν το περίμενε. Πώς θα λέγεται? Ο τίτλος, ο προσωρινός, είναι Under the Eyelashes, ουσιαστικά κάτω από τα ματόκλαδα, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια της ιστορίας, στη συνέχεια της ταινίας. Θέλω να πεις πώς επέλεξες τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, να πω την αλήθεια, τον επέλεξε η αδερφή μου, γιατί λέει τον είχε έρωτα από πάντα. Μέσα στο έργο κάνει τον πατριό μου. Ουσιαστικά αναδεικνύουμε... Παίζεις και εσύ. Ναι, κάνω κι εγώ έναν μικρό ρόλο. Οπότε ναι, είσαι εσύ, είναι ο Παναγιώτης Μπουγιούρης. Είναι η γογό η Μπρέμπου που κάνει τη μητέρα μου, είναι η Κωνσταντίνα η Κομμάτα, παίζει η Ρόη Μουκίου, παίζει ο κύριος Αρτζόγλου και το πιο σημαντικό, έχουμε φέρει δύο Κινέζους καταξιωμένους ηθοποιούς από την Κίνα. Λέγονται πολλά για αυτό το Survivor, για παλιούς παίκτες, από τη δική σας φουρνιά. Εσύ πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι αυτός ο κύκλος για μένα προς το παρόν έχει κλείσει. Όλα τα έχω δει, ειδικά μετά από το δικό μας, τα έχω δει όλα τα Survivor. Εξάλλου είναι ένα παιχνίδι που μας έκανε γνωστούς στο ευρύ κοινό. Θυμάσαι κανένα κακό σχόλιο από τότε που έφυγες από το Survivor? Ότι ήμουν άδικος. Ενώ εάν ξαναγυρίσουμε τον χρόνο πίσω και ξαναδούμε όλα τα Survivor, νομίζω ότι δεν ήμουν καθόλου άδικος μες στο παιχνίδι. Αλλά πολλές φορές μία σωστή ή μία λανθασμένη απόφαση δεν φαίνεται εκείνη την ίδια στιγμή, αλλά μέσα στο πέρας του βάθους. Και το άκουσα και από κάποιους συμπαίκτες μου. Κάποτε έκανες ραδιοφωνική εκπομπή με την Ιωάννα Τούνη. Η Ιωάννα είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί και είμαι πολύ χαρούμενος που πάει καλά, δηλαδή και η δουλειά που κάνει και το Instagram έτσι πως το δουλεύει. Έχει συμμετέχει και στην ταινία του Αντώνιο Μπαντέρας. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Αντώνιο Μπαντέρα στην Θεσσαλονίκη με την ταινία που θα βγει την επόμενη χρονιά. Είχα έναν ρόλο μαζί του, άσχετα με πλάκωνε μέσα στην ταινία. Πώς ήταν να παίζεις με τον Αντώνιο Μπαντέρας, τι τύπος είναι, για πες μας λίγο. Είναι πολύ φιλικός, προσιτός. Πολύ φόκου στη δουλειά του, δεν ξοδεύει καθόλου ενέργεια αριστερά και δεξιά. Εσύ που πήρες μέρος σε μια χολιγουδιανή και έχεις αυτή την εμπειρία, για πες λίγο, είναι τόσο πολύ professional όλα, είναι δηλαδή άψογα? Είναι όλα επί... το 10 είναι λίγο, όλα είναι επί 20, ακόμα από το catering που θα φάει ο ηθοποιός, μέχρι ότι είχα ένα πολύ μικρό ρόλο, είχα ένα δικό μου τροχόσπιτο για να ξεκουραστώ, με προσωπική τουαλέτα μέσα στο τροχόσπιτο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό και το Hollywood έχει αυτά τα αποτελέσματα.